Γεια σας, Τζορτζινάκια μου, τι κάνετε και πώς μου είστε, ελπίζω να είστε καλά. Μόλις έχουμε γυρίσει από σούπερ μάρκετ, με φάγατε. Πότε θα κάνει σούπερ μάρκετ haul και πότε θα κάνει σούπερ μάρκετ haul. Λες και ψωνίζουμε κάθε μέρα. Να σας πω ότι είμαι λεχόνα, 19 ημερών σήμερα. Σήμερα πήγα στο σούπερ μάρκετ και με τα τρία μου παιδιά μαζί με τον Χρήστο. Εννοείται, ακολουθήσαμε όλα τα μέτρα, μάσκες, αντισηπτικά κτλ. Εγώ ήμουν με το καρότσι με τον Μπέμπι, την Αλεξάνδρα στο χέρι και ο Χρήστος ήταν με τον Γιώργο και το καρότσι στο κανονικό του σούπερ μάρκετ. Όλες αυτές τις ημέρες που χρειάστηκα κάτι από το σούπερ μάρκετ πήγαινε ο Χρήστος και μου έπαιρνε. Οπότε δεν έκανα ένα σούπερ μάρκετ haul γιατί ήταν λίγα πραγματάκια. Πάμε όμως τώρα να σας δείξω γιατί είναι 200 ευρώ σούπερ μάρκετ haul. Είναι όλες αυτές οι τσάντες και έχει και καθαριστικά, έχει διάφορα. Θα τα βγάλουμε πάνω στο τραπέζι και θα σας τα δείξουμε όλα. Αλεξάνδρα, ας δούμε που είσαι ένα κουκλί ζωγραφιστό σήμερα. Έχουμε και τον Μπέμπι μας εκεί, νάτος. Τον έχω βάλει στο μαξιλάρι θυλασμού να κάτσει, μόλις τον θύλασα. Πάμε να τα βγάλουμε για να σας τα δείξω. Καύσωνας, παιδιά, δεν ξέρω από πού να σας ξεκινήσω, ειλικρινά. Γίνεται ο κακός χαμός. Καλός είναι βέβαια, καλοφάγωτα να είναι όλα αυτά. Θα ξεκινήσω από τα κατεψυγμένα, γιατί πρέπει να μπουν στην κατάψυξη εννοείται και μετά θα συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα. Με ό,τι έχει να κάνει ψυγείο και αυτά και τα καθαριστικά τελευταία. Λοιπόν, πατάτες ένωσα, τις έχω ξαναδείξει, πρώτη γανισμένες. Ένα σακουλάκι. Ένα σακουλάκι φασολάκια για ένα γρήγορο φαγητό. Εγώ δεν τα τρώω γιατί θυλάζω και δεν κάνει το θυλασμό να τρως φασολάκια, αρακά και αυτά. Δεν κάνει με το θυλασμό. Πέφτουν βαριά για το μωρό. Οπότε τα πήρα για να φτιάξω για τα παιδιά και εγώ θα φάω κάτι άλλο. Κανένα αυγό, κάτι άλλο τη μέρα που θα τα φτιάξω. Λοιπόν, μπαρμπαστάθης. Είναι τα 1000 γραμμάρια. Πάω να βάλω αυτά κατάψυξη και επανέρχομαι. Συνεχίζουμε με γιαουρτάκια, κρέμες, βανίλιες. Κρέμα βανιλιά από την εταιρεία Απλός. Ξεκινάει το γατί να νιαουρίζει. Πήραμε 8, τις βλέπετε. Πήρα ντοματίνια, σας τα έχω ξαναδείξει αρκετές φορές, τετραγανούλες, greektomato.gr. Σας τα έχω ξαναδείξει, είναι αυτά τα ποτηράκια. Πήρα 2, γιατί τις τρώμε πολύ και το στάκι να τους κάνω βάζω ντοματούλα δίπλα. Πήραμε μορταδέλα ψητή ολόκληρη, πιπερινίκας, μισό κιλό στα 3,90. Την άλλη φορά είχαμε πάρει βραστή, τώρα πήραμε ψητή να δοκιμάσουμε. Φέτα δοδόνι. Γυναίκα, αυτό το έδειξες? Ποιο άντρα? Να το πάρω έτσι. Όχι, δεν το έδειξα. Έλα, δείξουμε, ορίστε. Έλα, φέρτε, ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε πάρει υγρό ανταλλακτικό, γιατί είχαμε πάρει αυτά εδώ πέρα τα, πώς λέγονται, ταμπλέτες για τα κουνούπια. Είναι ειδικά για παιδιά, είναι vegan, να μην μυρίζουν. Ορίστε, αγάπη, ευχαριστώ. Πολύ, να είσαι καλά. Και δύο κουτιά ταμπλέτες. Θα σας τα δείξω όμως μετά, γιατί τώρα είπαμε κάνουμε του ψυγείου, αλλά ήθελε χωρίς να το βάλει στην πρίζα. Γιατί τώρα καταλαβαίνετε με τις μπαλκονόπορτες, με τα μωρά, τι γίνεται εδώ πέρα. Λοιπόν, με τα κουνούπια. Νετσιάκος, νίκας, κοτόπουλο ψητό, πάντα αυτό παίρνουμε. Δεν καθόμαστε στα αλλαντικά και σε αυτά. Θέλω πάντα να έχω στο ψυγείο μου, να είμαι σίγουρο ότι υπάρχουν. Νουνού γκούντα, το οικογενειακό είναι το μεγάλο. Πιο νόστιμο τυρί από αυτό θεωρώ δεν υπάρχει. Έτσι όπως λιώνει μέσα στο τοστ. Φάγε φλερ, κάπως έτσι πρέπει να λέγεται, cottage cheese. Μόνο 4% λιπαρά. Αρέσει το Χρήστο το κόντατς. Και άλλα δύο, Royal by Artima, λέει, κόντατς είναι και αυτά. Υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη. 4% λιπαρά και αυτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας. Από φάρμες Μακεδονίας, ελαφρύ γάλα 1,5% λιπαρά. Μπορώ να πίνω εγώ αυτό. Ευτυχώς δεν είχε βγάλει κάποια αλλεργία ο Μπέμπης. Το κατσικίσιο το βιολογικό που παίρνω στα παιδιά. 1 και 1, 2. Επίσης, ένα Lipton iced tea χωρίς ζάχαρη με λεμόνι. 3 χυμούς πορτοκάλι από την εταιρεία Maratta που είναι του Σκλαβενίτη, η αγαπημένη μου, τους αγαπώ. Πλέον μπορούμε να πίνουμε πορτοκάλι, οπότε καταλαβαίνετε, 1, 2, 3. Πάω να τα βάλω ψυγείο και επανέρχομαι. Έχουν αλλάξει κάπως τα σούπερ μάρκετ haul από ό,τι βλέπετε. Τι να κάνουμε, κάποιος άλλος έχει προτεραιότητα και ναι, μετά τα βίντεο. Κάποιος άλλος. Θα θυλάσω και θα συνεχίσω. Ξαναπήραμε αυτά τα μπέικον και αυτά τα παίρνουμε γιατί είναι και νόστιμα και συμφέρουν. Είναι πάνω από μισό κιλό και έχουν καλή τιμή. Μου τα βούτυξε και αυτά ο Χρήστος.
Γιαουρτάκια από Δέλτα, τα Smart, διάλεξε η Αλεξάνδρα αυτά με τη σοκολάτα. Μια τριάδα. Λοιπόν, περνάμε στα υπόλοιπα, επειδή θα κάτσω θα σας τα δείχνω αλλιώς. Τρόφι της Κύρας, κλασικά. Η ίδια, δεν την αλλάζουμε. Τόματο κολτό, τρεις συσκευασίες, είναι οι μικρές Κύκνος. Τόνο, Στράτα, τριπλή συσκευασία, το έχει προσφορά. Ριζάκι πήρα του Σκλαβενίτη, δύο συσκευασίες μπασμάτι, μας αρέσει πάρα πολύ, βγαίνει πάρα πολύ νόστιμο. Ένα γλασέ, έχω και άλλα μες στο ντουλάπι, γι' αυτό δεν πήρα πολλά γλασέ και καρολίνα, μπασμάτι δεν είχα καθόλου. Και ένα καρολίνα. Θέλω να τους κάνω ριζόγαλο και δεν είχαν το σαραβοσί του γιώτης που παίρνω, που χρειάζονται βράσιμο. Είχα αυτές που δεν χρειάζονται βράσιμο, οπότε έπρεπε να πάρω βανίλια. Τρεις συσκευασίες πήρα να έχω. Λαβενίτης, πάλι καλαμπόκι που είναι ομό για popcorn. Μάγβελ, σας έχω ξαναπεί ότι είναι ελληνική εταιρεία, πένες ριγέ. Το κορμί το θεϊκό το είδατε πίσω μου. Επίσης, δύο σπαγκετίνι νούμερο 10. Μάγβελ πάλι. Πήρα σόδα γιατί θέλω να κάνω και καθάρισμα στο πλυντήριο και θα σας δείξω τι άλλο πήρα για το πλυντήριο και θα κάνουμε και βίντεο πώς καθαρίζουμε σωστά ένα πλυντήριο. Μιας και μιλάω για το πλυντήριο, ξύδι λευκό. Το ένα το μπουκαλάκι θα φύγει σίγουρα στο πλυντήριο, οπότε πήρα μια τριάδα και ένα καφέ ξύδι που μπαίνει και στις σαλάτες, στα φαγητά και στα λοιπά. Μία μπράβα μαγιονέζα, γιατί ποτέ δεν είναι αρκετή σε αυτό το σπίτι. Πάρα πολύ καιρό από την εγκυμοσύνη μου, ακόμη λιγουρευόμουν βανίλια υποβρύχιο. Και τώρα που είναι καλοκαίρι και πίνουμε και πολύ νερό, είναι απαραίτητη. Δύο σακουλάκια σταγόνες λευκής σοκολάτας, σαμούρι. Μπαίνουν στις κρέπες, μπαίνουν στο κέικ, όπου θέλεις. Καραμολέγκος, άξιοι αγάπητες, τορτίγες. Κάτι ελαφρύ έτσι, πολύ ωραίες. Αύριο έχουμε παιδίατρο το baby και θα πάει και η Αλεξάνδρα να κάνει εμβόλιο, οπότε επειδή έχουμε πάρα πολύ καιρό να κάνουμε εμβόλιο, για να το πάρουμε καλά, ήθελε να πάρει Χάριμπο. Και μόλις κάνει το εμβόλιο και είναι καλό παιδί και δεν κλαίει, θα πάρει Χάριμπο να φάει. Αυτά με τις φραουλίτσες πήραμε. Πήραμε το κρουασάν μαράτα με ροδάκινο, με βερίκοκο. Μία ζάχαρη λευκή. Άλλαξα κάμερα γιατί έκλεισα από μπαταρία. Συμβαίνουν και στις καλύτερες YouTuber αυτά. Τσουρέκι. Νανούρι. Το τσουρέκι το πολιτικό. Νανούρι. Α, είπα και εγώ μάνα. Μανούρι νόμιζες. Νανούρι το πολιτικό. Καταπληκτικό. Πόσες πέστροφες πήραμε, τρεις. Γιατί δεν θα καλέσει κανέναν κόσμο να πάει. Ναι, θα κάνουμε το τραπέζι εδώ. Στα Τζορτζινάκια. Τι άλλο έχει εδώ. Α, πατάτες. Πήρα πατάτες Κύπρου. Πόσο κιλά, 3 κιλά. 3 κιλά πατάτες Κύπρου. Τρεις πέστροφες. Το ήσυχα από πάνω. Μία χλωρίνη πλυντηρίου, λοιπόν καθαρίζει, λευκή, είναι πολυμένη, ασφαλής για χρήση στο πλυντήριο, είναι αυτή εδώ, διάλεξα αυτήν εδώ, είχε άλλες 2-3, αλλά εγώ επέλεξα αυτή από Kleenex. Θα πέσει σωστό καθάρισμα στο πλυντήριο, θα γίνει χαμός, οπότε καταλάβατε... Ανατρίχιασες, τσιτσούρεψες. Οπότε πάμε στα καθαριστικά όπως καταλάβατε. Άλλο ένα που δεν το αποχωρίζουμε και είχα αρκετό καιρό να το πάρω, γιατί είχα ένα άλλο Azex μούφα και έπρεπε να το τελειώσω, οπότε ξαναπήρα το Planet που το ξέρετε ότι το αγαπώ και μυρίζει και καταπληκτικά μετά όλο το σπίτι. Και η γιαγιά σου το αγαπάει. Νιβέα φρόλουτρο, έχει μπει δυναμικά ο Χρήστος σε αυτό το supermarket haul. Cream soft, είναι, δεν το αποχωρίζομαι, δεν θέλω να αλλάξω μυρωδιά τώρα που θυλάζω και αυτά γιατί είναι πολύ ήπιο, απαλό. Ένα συν ένα. Ο Χρήστος πήρε το ζελέ του κλασικά, τον Taft,
Δυνατό κράτημα, vegan, πολύ καλός, η αλήθεια είναι. Καλά γιατί έδρωσες, είναι παγωμένο, πρόσεχε. Στην υγειά σου αγάπη μου. Η Αλεξάνδρα πίσω μας κοιτάει καλά καλά. Σακούλες δεν πήραμε πάλι, ενώ έχουμε πάρει πολλών χρήσεων. Γι' αυτό βλέπετε πίσω τον καναπέ. Τι να κάνουμε, πάλι ξεχάσαμε. Τουμποφλό, αποφρακτικό. Να ξεβουλώσουμε. Γεια σου Αλεξάνδρα. Δύο Old Spice, δεν το αλλάζουμε αυτό το αφρόλουτρο για το χρήστο και το κοσμητικό. Μυρίζουν τέλεια, βέβαια τώρα πήρε το Restart. Αχ. Αχ. Σαν το Straight 8 μυρίζει. Ωραίο Αλεξάνδρα. Ένα συν ένα τα είχε και τα νιβέα ένα συν ένα τα είχε. Να μυρίσω. Έλα να μυρίσεις κι εσύ. Αναστενάζει όλη η οικογένεια σήμερα. Λοιπόν, ντρόλιο καθαριστικό, παχύρευστη χλωρίνη με άρωμα λεμόνι. Ένα και ένα δύο πήρα. Πάμε να γυρίσουμε κάμερα. Ξηραφάκια big, απαραίτητα, 4x2, 6 ξηραφάκια. Συνεχίζουμε με κάτι πάρα πολύ σημαντικό, επιθέματα για το στήθος της NAC. 30 επιθέματα. Τι να κάνουν τα 30 επιθέματα. Δύο βυζόπανα που τα λέει και ο Χρήστος, δύο έπρεπε να πάρω, τέλος πάντων, όταν χρειαστώ θα πεταχτεί ο Χρήστος. Αλίμονο. Το παιδί για όλες τις δουλειές, αγάπη μου. Αυτό που το πάω. Γίγα πακ, πήρα υγρό πλυντηρίου, Γιώργο, όλα εκεί πάνε. Υγρό πλυντηρίου, 75 μεζούρες, πήρα το Ariel, 100% ανακυκλώσιμο, αστραφτερά λευκά σε κάθε πλύση, για όλα κάνει, δεν είναι μόνο για λευκά. Πήρα αυτό, γιατί ήθελα λίγο να αλλάξω τις κάψουλες, επειδή τελειώνουν οι Lenore οι κάψουλες που είχα από τα προηγούμενα. Σακούλες σκουπιδιών μπάνιου, σάνιτας, αρωματικές. Και δύο σακούλες μεγάλες για την κουζίνα, ό,τι μαζεύουμε γενικά από σκουπίδια αυτό. Τα βάζουμε σε μεγάλες, δύο συσκευασίες. Τα γανές. Ναι, βάλτε και αυτά. Βάζει και μακαρόνια. Κανονικά να κάνουμε διαλογή, αλλά... Ξαναπέσαι το Χρήστο αυτό, γιατί είναι σημαντικό. Τι μας είπες Χρήστο? Κανονικά είναι να κάνουμε διαλογή. Για ανακύκλωση. Αλλά δεν υπάρχουν κάδι. Παντού. Ακριβώς. Σάνιτας αλουμινόχαρτο και πήρα και σάνιτας αντικολλητικό. Νομίζω ότι τα σάνιτας είναι ό,τι καλύτερο. Και του Lidl είναι καλά. Ξέρω Γιώργο, που αυτά. Τα α, ξέρεις που το βάζεις. Για να σε δω. Έχω τους καλύτερους βοηθούς, παρακαλώ πολύ. Μπράβο, Γιώργο. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Επίσης πήρα καλαμάκια που μου ζητάνε τόσο καιρό τα παιδιά και ξεχνάγαμε συνέχεια να τους πάρουμε, οπότε πήρα 200 και 200, 400. Ωραία. Πολύ καιρό. Ο μπαμπάς τα βάλε αυτά πάνω. Ο μπεμπάκος ξύπνησε, οπότε κάνουμε πάλι διάλειμμα και επανέρχομαι. Α, τι θα τον πάρεις εσύ. Α, τον πήρε ο μπαμπάς τον μπεμπάκο. Πάσα και κουμού, θα καλείς και εγώ πάνω εμένα τέτοιο. Με βοηθάει ο μπαμπάς να κάνω το supermarket haul, γιατί έχω πόση ώρα εδώ πέρα. Εγώ το κάνω. Βιλέντα, classic για την κουζίνα, 2x1 δώρο και ένα σύρμα πήρα. Βάλε και το σύρμα. Δύο πακέτα, everyday, hyper dry σερβιέτες, τελείωσαν τα άλλα δύο από τον jumbo haul που σας είχα κάνει. Τα βάζω στο μπάνιο. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πού τα βάζω? Στο μπάνιο. Άσε στο στεγνοτήριο και θα τα φτιάξω εγώ, ευχαριστώ. Σάνι πάνες υποσέντονα που βάζω στην κύρα, δύο πακέτα. Ο μπέμπης γκρινιάζει. Ένα ρολό κουζίνας γλάρος, γιατί θέλω να κάνω και τα τζάμια, έχω ακόμη, αλλά θέλω να κάνω τα τζάμια. Κάψουλες για το πλυντήριο πιάτων, για να είμαστε σίγουροι ότι έχουμε ακόμη, αλλά ήθελα να έχω, 40 και 40, 80. Φέρει. Και δύο εξάδες κοκακόλες zero χωρίς ζάχαρη. Δημητριακά μπονόρα τσόκο μπαλς. Σας έχω ξαναπεί ότι είναι τέλεια. Και πολύ οικονομικά και δεν αξίζει να παίρνεις τα άλλα μόνο και μόνο για τη μάρκα. Είναι ακριβώς η ίδια γεύση. Nestlé Fitness τα τσόκολέιτ τα δικά μου. Τα είχε προσφορά γι' αυτό πήρα και άλλο πακέτο. Και τελευταία θα σας δείξω αλεύρι μήλι Αγίου Γεωργίου. Τα είχε προσφορά 2x1.
Έχω γίνει μουσκεμα, μπορείτε να διανοηθείτε το τι ζέστη έχουμε εδώ πέρα στη Ρόδο, το τι καύσωνα σε επικρατεί και όταν δεν έχεις και condition είπαμε είναι θέμα. Λοιπόν, θα κλείσουμε κάπου εδώ αυτό το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Τα supermarket haul, γιατί ρωτάτε σε πολλά βίντεο, σε πολλά κανάλια έχω δει σχόλια τέτοιου είδους, το ότι γιατί τα κάνετε. Πρώτον, πολλά κανάλια τα κάνουν για τις προβολές. Δεύτερον, άλλα κανάλια τα κάνουν γιατί πολύ απλά τους αρέσει να δείχνουν το τι προϊόντα ψωνίζουν. Εγώ το κάνω γιατί μου αρέσει να βλέπω και σε άλλα κανάλια supermarket haul βίντεο, με διασκεδάζουν. Είναι κάτι που σε διασκεδάζει και δεν πειράζει, ούτως ή άλλως έτσι θα μπει. Επίσης, νομίζω πως παίρνετε κάποια γνώμη για κάποιο προϊόν. Οπότε είναι καλό να βλέπεις τι μπορεί να σου να ψωνίσει ο άλλος και να θέλεις εσύ, ας πούμε, την επόμενη φορά να πάρεις κάτι από αυτά. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like, να αφήσετε το σχόλιο σας, να πατήσετε το καμπανάκι να σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις. Και εμείς θα τα πούμε σε επόμενο βίντεο. Φιλάκια πολλά. Μην ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και έξω, προπάντων εσωτερικά.